προχωράω και θα ζητήσω από τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Πανοτόπουλο, να έρθει στο βήμα. Ο κύριος Πανοτόπουλος είναι πρόεδρος του ΕΠΑΜΕΔΗ, είναι η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών της Διατροφής. Είναι ο πλέον ειδικό να μας μιλήσει για αυτό το θέμα που αφορά την παχυσαρκία με το ερώτημα αν τελικά Παχύσαρκο γεννιέσαι ή γίνεσαι. Κύριε Πανατόπουλο, έχετε το λόγο. Πολύ ωραία. Αγαπητό Προεδρείο, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σα. Ευχαριστώ πολύ του οργανωτέ για την τιμητική πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κύριο Γκουμά. Ο κύριο Γκουμά μου έθεσε το θέμα τελικά παχύσαρκο γεννιέσαι ή γίνεσαι. Αυτή είναι η σύγκρουση συμφερόντων μου. Δεν υπάρχει τίποτα για τη σημερινή ομιλία. Ξεκινάω το τελικά που μου βάλω, ο κύριο Γκουμά. Τελικά μου είπε και η ασθενή αυτή, που είναι πραγματική, που ήρθε στο να τη δούμε, 46 χρονών, 104 κιλά, και να μου πει το κλασικό: ήρθα για αδυνάτισμα και τελικά τη φταίει. Όταν φτιάξαμε μαζί την καμπύλη βάρου στη ζωή τη, αυτή η κοπέλα, η οποία ήταν κόρη δύο ανθρώπων με παχυσαρκία, ο μπαμπά διαβητικό, η μαμά παχύσαρκη με καρκίνο του μαστού, ξεκίνησε στην Ήταν αδύνατη, ήταν νορμοβαρή, 18 χρονών, ζύγιζε 55 κιλά. Και μετά τι εγκυμοσύνε, ακολούθησαν διαδοχικέ δίαιτε εντό ή εκτό εισαγωγικών, ακολούθησαν προβλήματα στην ψυχή και τελικά αυτή η γυναίκα, τέσσερα χρόνια πριν την εμινόπαυση, συμβουλεύεται ένα γιατρό. Είναι 104 κιλά. Ε, στο μυαλό τη δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Έχουν αρχίσει ήδη τα προβλήματα υγεία, έχει δυσληπιδεμία και υπέρταση. Πιθανόν σε λίγα χρόνια μπορεί να έχει καρκίνο. Έχει μειοσκελετικά προβλήματα. Δεν κατάφερε να κάνει παιδί παρά τι προσπάθειε εξωσωματική. Και λέει τελικά τι φταίει. Ε, τελικά φταίει ότι δεν πήραμε στα σοβαρά ένα χρόνιο νόσημα και επομένως αυτή Όπω θα εξηγήσω παρακάτω, και γεννήθηκε με προδιαγραφέ με γονίδια να παχύνει, αλλά κυρίω ακολούθησε τον κακό δρόμο και έγινε πολύ σοβαρά παχύσαρκη. Τι ξέρουμε, Ξέρουμε ότι η παχύσαρκη είναι ένα χρόνιο νόσημα, εξελισσόμενο και υποτροπιάζον. Έχει σίγουρα γενετικού παράγοντε, θα πω δύο-τρία λόγια στα 12 λεπτά που έχω. Αφορούν και το βάρο και την κατανομή του λίπους, αλλά και παραμέτρου του μεταβολισμού. Είναι σαφέ σε όλου ότι ζούμε σε παχυσαρκιογόνο περιβάλλον. Υπάρχει επιγενετική που μα προσφέρει πολλά στη γνώση. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σταθμοί στη ζωή των ανθρώπων. Λέγονται εμιναρχή, λέγεται πρώτη εγκυμοσύνη, λέγεται διακοπή καπνίσματο, λέγεται η λήψη κορτικοειδών, λέγεται ψυχιατρική θεραπεία, που επιφέρουν αλλαγέ στο σώμα και στη σύνθεση του σώματο και στο μεταβολισμό. Και τέλο, υπάρχει και το ανέφικτο ότι μετά την ενηλικίωση, κάθε δεκαετία, χάνουμε μία κοιμάζα, άλλη λιγότερο, άλλο περισσότερο. Αυξάνεται το λίπος και ειδικά το κοιλιακό λίπος. Άρα, όταν ασχοληθεί κανείς σοβαρά αργά, υπάρχουν μία αναστρέψιμε αλλαγές στο σώμα και επομένω δεν καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι. Ξεκινάμε με το γενιέσαι. Ξέραμε από μελέτε, εδώ είναι η μελέτη του Μπουσάρ στον Καναδά, ότι υπάρχει ένα ποσοστό, το υπολογίζει γύρω στο 30%, που η κληρονομικότητα ευθύνεται για την παχυσαρκία. Υπάρχουν πολύ καλέ μελέτε σε οικογένειε που δείχνουν ότι είναι τελείω με μεγαλύτερο ποσοστό στα άτομα στι οικογένειε όπου υπάρχουν δίδυμοι, μονοζυγωτικοί, λίγο λιγότερο όταν μιλάμε για παιδιά τη ίδια οικογένεια και πολύ λιγότερο όταν υπάρχουν παιδιά που είναι υιοθετημένα. Στην περίπτωση των twin, των διδήμων, η χρηνοκότητα φτάνει μέχρι και το 50-90%. Συμπληρώνοντα ακριβώ 100 χρόνια, το πρώτο άρθρο που γράφτηκε για τη γενετική τη παχυσαρκία και ήταν ουσιαστικά το σώμα μα και οι μεταβολέ του και η σχέση με την κληρονομικότητα είναι 100 χρόνια, το 1922, τον Ντέιμενπορντ. Τι ξέρουμε σήμερα, Ξέρουμε ότι η γενετική μπορεί να εξηγήσει περίπου το 40 με 50% τη μεταβλητότητα του σωματικού βάρου. Εκείνο που έχει διαφορετικό, είναι σημαντικό είναι ότι παίζει ρόλο το BMI. Δηλαδή αυτή η γενετική είναι περίπου 30% στους νομοβαρείς. Όταν μιλάμε όμως για άτομα με παχυσαρκία και νοσογόνο παχυσαρκία, η γενετική, το, το ποσοστό της ανεβαίνει στο 80%. Ανεξαρτήτω από το BMI, η γενετική επίση έχει μεγάλη ευθύνη για την κατανομή του λίπους και την έκτοπη αναπόθεση του λίπους, που η φτάνει στο 55% όταν αφορά το σπλαχνικό λίπος. Από τώρα δηλώνω ότι παρά τα διάφορα διαφημιζόμενα, η βάση της γενετικής πρόκλησης και θεραπεία της παχυσαρκίας είναι πάρα πολύ δύσκολα ακόμα και ούτε υπάρχουν πρακτικές λύσεις για το μάχημο γιατρό σήμερα. Φορά την κληρονομικότητα σε όλο το εύρο του BMI είναι αυτό που σα είπα πριν. Όταν αφορά το μεγάλο BMI, είναι πολύ μεγαλύτερο ο ρόλο τη κληρονομικότητα. Φτάνει στη σοβαρή παχυσαρχία το 60-80%. Και εδώ να κρατήσετε ότι παίζει ρόλο και στην κατανομή του λίπου. Άρα, ο ασθενή που λέει Έχω κοιλιά, γιατί έπεινα μπύρε όπω ο πατέρα μου, δεν έχει καμία σχέση. 55% του σπλαχνικού λίπου είναι μέσω τη κληρονομικότητα. Με την ανακάλυψη τη λεπτήνη και τη σημασία του υποθαλάμου έγινε μια προσπάθεια μπάσκετ και όλα αυτά εξηγηθούν μέσω του μονοπατή τη Μελανοκορτίνη στον Υποθάλαμο. Υπάρχουν 15 τουλάχιστον γονίδια όσον αφορά τη μονογωνιακή παχυσαρκία. Αλλά πρέπει να σα πω ότι τα ποσοστά είναι πάρα πολύ λίγα. Βλέπετε ότι μιλάμε για περιστατικά που είναι λιγότερα από 100 στον κόσμο ή κάτω από το 0,1%. Η παχυσαρκία είναι πολυγονιδιακή και το καθένα συμμετέχει με λίγα γραμμάρια στο, στο σύνολο. Πάμε λίγο στο γίνεσαι. Αλλάζει το σώμα με τα χρόνια. Ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι όταν παχαίνουμε και αδυνατίζουμε δεν είναι απλώς ότι φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν τα λιποκύτταρα, αλλά ενεργοποιούνται προλιποκύτταρα από τα μακροφάγα τα οποία κάνουν και υπερπλαστική και υπερτροφική παχυσαρκία και ταυτόχρονα νοσεί ο λιπόδης ιστός με φλεγμονή. Άρα τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά όταν δεν αντιμετωπίσουμε έγκαιρα την παχυσαρκία ή την αφήσουμε και την, να χρονίσει στο βάθος του χρόνου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν χάνουμε βάρος, όσο πιο στερητική είναι η δίαιτα, όσο πιο δεν υπάρχει άσκηση, τόσο περισσότερο χάνεται ο άλλη ποσοστό. Και αυτό έχει επίπτωση στην επαναφορά του βάρου. Άρα, ξεκινάμε με ένα βάρο οριακό και τελικά θα βρεθούμε με σοβαρή παχυσαρκία. Ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που υπάρχει θερμιδομετρία, ότι όσο Νιώνεται το βάρο, μειώνεται και ο βασικό μεταβολισμό και καμιά φορά δυσανάλογα. Και ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο πριν από 5-6 χρόνια, το οποίο ουσιαστικά στηρίζεται, όταν σε ένα τηλεπαιχνίδι. Είναι στην Αμερική ένα είδο φάρμα που είχαν ένα, ένα, ένα διαγωνισμό 30 εβδομάδων, με πολύ σοβαρά παχύσαρκου και αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να χάσουν περίπου μέσα σε 30 εβδομάδε, κατά μέσον όρο, 58 κιλά. Ο βασικό μεταβολισμό μειώθηκε όμω κατά 600 θερμίδε τη μέρα είχαν το κουράγιο να το δούνε και μετά από 6 χρόνια. Όπου ουσιαστικά η υποτροπή ήταν 41 κιλά, άρα μείναν μείον 17 κιλά. Παρ' όλα αυτά, 6 χρόνια μετά, ο βασικό μεταβολισμό είναι 700 θερμίδες περισσότερο από ,τι ήταν. Λιγότερο από ό,τι ήταν, συγγνώμη. Άρα εξηγεί, εκτό των άλλων ορμονικών μεταβολών στι ορμόνε του εντέρου, γιατί είναι εύκολη η υποτροπή του βάρου και γιατί δυσκολεύεται η απώλεια του βάρου. Τέλο, ξέρουμε αρχικά με μελέτες στα ποντίκια και αργότερα με μελέτες με λειτουργικό MRI στους ανθρώπους, ότι όταν εκτιθέμετα σε περιβάλλον, σε διατροφή υψηλή, σε, σε λίπος και σε θερμίδες, αρχίζουν βλάβες στον υποθάλαμο, στο κέντρο του κορεσμού και της πείνας, οι οποίες αν συνεχιστούν είναι μη αναστρέψιμες. Άρα βλέπουμε ακόμα και σε ανθρώπους με το λειτουργικό MRI ότι υπάρχει γλίωση, υπάρχει φθορά στον υποθάλαμο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, Γιατί πρέπει επομένω σήμερα που ξανά τα τελευταία χρόνια μάλλον λόγω τη εμφάνιση καινούριων φαρμάκων, ξανασχολούμαστε με την παχυσαρκία, να σκεφτούμε που κάνουμε λάθο μέχρι τώρα. Παχύσαρκο και γεννιέσαι και γίνεσαι. Το πρόβλημα είναι να στοχεύσουμε του ανθρώπου που θα υποφεληθούν πιο πολύ. Και αυτοί είναι τα άτομα που έχουν οικογενή παχυσαρκία και ειδικά κοιλιακή παχυσαρκία. Και πρέπει να πείσουμε του ανθρώπου να καταφεύγουν έγκαιρα στη σωστή λύση. Διότι όπω είδατε, εάν πάνε καθυστερημένα και η μυϊκή έχει αλλάξει και ο μεταβολισμό έχει πέσει και το λιποκύτταρο έχει φλεγμονεί και πάρα πολλοί άλλοι μηχανισμοί ορμονικοί που δεν έχουμε το χρόνο να του πούμε σήμερα δείχνουν ότι η συμπλαξιαρχία γίνεται ακόμα πιο σοβαρή από ό,τι ξεκίνησε. Άρα, στο ερώτημα του κυρίου Γκουμά, η απάντησή μου είναι γεννιόμαστε με μία προδιάθεση, άλλη λιγότερο, άλλη περισσότερο, προδιάθεση και για βάρο και κυρίω και για κοιλιακή κατανομή του λίπου. Αν το πιάσουμε το έργο έγκαιρα από την αρχή, και εδώ πρέπει να στοχεύσουμε παιδιά εφήβους και στην πρώτη ενήλικη ζωή. Έχουμε μεγάλες πιθανότητες να διορθώσουμε μερικά ή ολικά αυτή την ατυχία, αυτή την αδικία μπροστά στις θερμίδες απέναντι στο παχυσαρκιογόνο περιβάλλον. Αλλά βέβαια αν διαλέξουμε την εύκολη λύση ή τη μία αντιμετώπιση, το γίνεσαι είναι το πιο έντονο και γίνεσαι πολύ σοβαρά παχύσαρκος. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.